Σε όλη την Ελλάδα λοιπόν έγινε σε κάθε περιφέρεια ένα. Η δική μας Πολυνησία επέβαλε ακριβώς το άνοιγμα και ορθώς. Δεν έγιναν δύο, η αλήθεια έγιναν δυόμιση. Στις 1 Ιουνίου έγινε στην Άξο, πρωτογενής τομέας, γιατί η Άξος είναι πάρα πολύ. Έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της οικονομίας, το μεγαλύτερο από τα νησιά μας σε αυτό το κομμάτι. Και το διήμερο στην Σύρο με όλο το, σχεδόν όλο το κυβερνητικό σχήμα. Τον Πρωθυπουργό αντικατέστησε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κύριος Δραγασάκης. Ομαλή η διαδικασία, όπως τη ζήσατε και στη Ρόδο, σε όλα τα τραπέζια, σε όλες τις θεματικές ενότητες, η συμμετοχή του κόσμου, των φορέων, των πολιτικών εκπροσώπων της περιοχής πλούσια, πολλά τα ζητήματα. Με δυσκολία, πρέπει να σας πω, κλείναμε τα τραπέζια, με δυσκολία μετά από 6 ώρες, 7 ώρες συζήτησης, γιατί ήταν πάρα πολύ, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και πάρα πολλά τα θέματα. Εγώ λόγω μιας ασθένειας της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, η οποία τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να έρθει, διεύθυνα τη θεματική ενότητα που ήταν τουρισμός, πολιτισμός, και μπορώ να σας πω ότι δυσκολεύτηκα μετά από 7 ώρες να κλείσω τη συζήτηση. Ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον από τον κόσμο και τόσα πολλά τα θέματα τα οποία είχαν να πούν, να παρουσιάσουν. Και εντάξει, τουρισμός και πολιτισμός τώρα και στις Κυκλάδες, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο το πεδίο. Ένα θέμα μόνο θα βάλω. Όλα τα υπόλοιπα τα ξέρετε, τα φαντάζεστε, είναι χιλιογραμμένα, χιλιοϋπωμένα. Όπως μπήκανε από όλους και από τους δικούς μας ανθρώπους, αντιπεριφερειάρχες, αλλά και τους περιφερειακούς συμβούλους και επάρχους που ήταν όλοι εκεί, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, προς τελέχωση, προς χρηματοδότηση κτλ. Να μην τα επαναλάβουμε. Προσωπικά έθεσα επιτακτικά, ενημερώνοντας και τον Αντιπρόεδρο και της Κυβέρνησης και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, πως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Αυτή η υπέροχη περιοχή της Ελλάδας, η οποία σήμερα που η χώρα είναι στο σημείο που βρίσκεται δημοσιονομικά, οικονομικά, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από εισόδημα, από θέσεις εργασίας. Προσφέρουμε πάρα πολλά. Στη συζήτηση, όπως γίνεται και σε όλα αυτά τα συνέδρια, είχαν τίτλο και υπότιτλο «Παραγωγική ανασυγκρότηση και δίκαιη ανάπτυξη». Παραγωγική ανασυγκρότηση συμφωνούμε, η χώρα τη χρειάζεται, δίκαιη ανάπτυξη. Η κυβέρνηση έβαλε τον τίτλο της δίκαιης ανάπτυξης, όπως το ανέπτυξα και εγώ και στην κλείσιμο της ομιλίας μου, για να συμβολήσει το στόχο της διάχυσης του παραγόμενου από την ανάπτυξη οικονομικού προϊόντος σε όλη την κοινωνία, σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Ευγενής στόχος, απολύτως αποδεκτός, τον προσυπογράφουμε και δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Ξαναλέω, τον προσυπογράφουμε, πρόθυμοι να τον υπηρετήσουμε και ευγενής ο στόχος. Προσθέτω το εξής, πλέον επιτακτικά, δίκαιη ανάπτυξη και χωρικά. Επιτέλους και χωρικά. Τι θα πει αυτό? Μία περιοχή η οποία συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας και στα δημόσια έσοδα της χώρας. Θα μου πεις, δεν είναι το ίδιο? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Προσέξτε. Δεν είναι το ίδιο. Και όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά μπορούν να το καταλάβουν, δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε τώρα. ΑΕΠ χώρας και δημόσια έσοδα της χώρας με ένα συγκεκριμένο ποσοστό, με αυτό το ποσοστό τουλάχιστον θα πρέπει να συμμετέχει και στην κατανομή του παραγόμενου προϊόντος. Δεν μπορεί να επαιτούμε για χρήματα, για χρηματοδοτήσεις. Έχουμε καλή συνεργασία? Ναι, έχουμε.
Έχουμε αύξηση πόρων τα τελευταία χρόνια. Ναι, έχουμε. Δεν αδικό κανένα. Έτσι, γιατί είναι και πονηροί οι καιροί. Δικαιοσύνη σημαίνει ότι εκεί που παράγονται τα δημόσια έσοδα πρέπει να αποδίδονται και πόροι αντίστοιχοι όταν κατανέμονται. Είτε είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε είναι προγράμματα ανασυγκρότησης, είτε όλο το πλέγμα των χρηματοδοτήσεων που σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο κατανέμεται στην χώρα. Το Νότιο Αιγαίο δεν μπορεί να συμμετέχει με ένα αλφα ποσοστό και να παίρνει κλάσμα αυτού μετά στις χρηματοδοτήσεις και να είναι μόνο επέτης. Το καινούριο σε όλο αυτό ποιο είναι, θα μου πείτε είναι καινούργια η συζήτηση, είναι σημερινή, όχι. Το καινούριο είναι ότι στην κλείσιμο τη συνεδρίου, στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο κ. Ιωάννης Δραγασάκης αναγνώρισε το δίκαιο των θέσεών μας και στην πορεία όπως ακριβώς έχει στηθεί με την κυβερνητική απόφαση ο μηχανισμός παρακολούθησης υλοποίησης των αποφάσεων των περιφερειακών συνεδρίων μπαίνει και αυτό και άρα από πλευράς μας πλέον με την ολοκλήρωση των δικών μας περιφερειακών συνεδρίων είναι σαφές ότι περνάμε στο δεύτερο στάδιο το οποίο είναι όλα τα θέματα που συζητήθηκαν αλλά σας λέω ότι το πρώτο στην ατζέντα για μας είναι αυτό. Αν από όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί, αν από όλα αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, από όλες αυτές τις υποσχέσεις ή όπως θέλετε πείτε το, υλοποιηθεί μόνο αυτό, εγώ θα είμαι ευτυχής. Απολύτως. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο τόπος θα έχει ανέβει πάρα πολύ σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων. Ο τόπος θα έχει ανέβει πάρα πολύ σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων. Γιατί επιτέλους δεν είναι τα ποσοστά μας συμμετοχής στο ΑΕΠ αυτά τα οποία αποτυπώνονται. Και στα δημόσια έσοδα τεχνικά υπάρχει τρόπος, δικαιοσύνη πλέον σημαίνει ο πρωταθλητής. Θα μου πεις προεξοφλής κύριε Χατζημάρκο ότι είναι πρωταθλητής στο Νότιο Αιγαίο. Εγώ το λέω. Έχει κανένα στοιχεία. Όταν μου λέει κάποιος, ξέρετε κύριε Περιφερειάρχη, είναι αυθαίρετο αυτό που λέτε. Λέω γιατί εσείς με ποια στοιχεία με διαψεύδετε. Με αυθαίρετα στοιχεία με διαψεύδετε κι εσείς. Άρα είναι μια συζήτηση μεταξύ δύο αυθαίρετων. Σωστά. Ας νομιμοποιηθούμε αμφότεροι. Για να δούμε ποιος είναι μικρότερος σε αυθαιρεσία. Έτσι για να το κλείσουμε το θέμα με έναν δίκαιο τρόπο. Αυθαίρετα μου λένε κύριε Περιφερειάρχα, εσείς βαφτίζετε την περιοχή σας πρωταθλήτρια. Καλά, στον τουρισμό δεν είναι αυθαίρετο, έτσι. Στον τουρισμό είναι απολύτως αποτυπωμένο, μετρημένο, μας κλέβουν και λίγο. Παρ' όλα αυτά η πρωτιά είναι καθαρή. 16-17 και το 18 είναι η σεζόν. Έτσι όπως κυλάει δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει ήδη κανένας αμφιβολία για το ποιος θα έχει ξανά σε όλους τους τουριστικούς δείκτες τα αποτελέσματα. Προσθέστε στο 18 και το καινούργιο και την καινούργια πηγή εσόδων για όλη τη χώρα, μια καινούργια φορολογία στην Ελλάδα, που είναι ο φόρος διανυκτέρευσης. Εγώ έχω πει και στο κλείσιμο του συνεδρίου, στον Πρωθυπουργό που του αρέσουν και τα στοιχήματα, εγώ το βάζω το στοίχημα. Σε όλη τη χώρα θα εισπραχθούν χρήματα από τον φόρο διανυκτέρευσης. Εάν στις 31 12 του 18 μας δώσουν τα πραγματικά στοιχεία και εμείς συμμετέχουμε με λιγότερο από 45%, 45 με 50%, πληρώνω ό,τι στοίχημα θέλουν. Τα μισά έσοδα όλης της χώρας από αυτόν τον φόρο θα είναι σε εμάς. Θυμηθείτε το αυτό. Εγώ το επαναλαμβάνω. Παίρνω το ρίσκο και το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, δίκαιη αποτύπωση συμμετοχής σε δημόσια έσοδα και ΑΕΠ και να αποκατασταθεί η αδικία αυτή. Σαφέστατη η τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Δραγασάκη, ότι αυτό είναι δίκαιο, όπως σαφής και η τοποθέτησή του, πως ήδη επεξεργάζεται στο Υπουργείο του πρόταση οι κατανομές πια να γίνονται με σύνθετα κριτήρια.
νομίζω ότι η πρώτη νίκη έχει γίνει. Το σύνθετα κριτήρια ακριβώς είναι αυτά. Λοιπόν, κλείνω αυτό το θέμα με μία παρατήρηση, η οποία γίνεται από όσους στη χώρα μας κάθε φορά που συζητάμε κάτι θέλουν να βάζουν στο τραπέζι κάτι άλλο πάνω για αντιπερισπασμό. Ξαναλέω, ποιοι το βάζουν αυτό. Δεν είναι καθαρό το κίνητρο. Πάντα γίνεται στη χώρα μας. Όταν συζητάς κάτι σωστό, πάντα κάποιος βάζει στο τραπέζι κάτι μόνο και μόνο για να κάνει σαλαμοποίηση. Και μία φτωχή περιοχή της χώρας, δηλαδή, δεν θα πρέπει να στηριχτεί. Λοιπόν, ακούστε. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Ούτε το ένα απαγορεύει το άλλο. Σωστά είπε, λοιπόν, γιατί είχα και ιδιωτική, μια κατηδίαν, καλύτερα όχι ιδιωτική, μια κατηδίαν συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο. Σωστά είπε και από το Βήμα ο ίδιος, αυτοί που παράγουν πρέπει να στηριχτούν. Αυτά είναι λόγια του κυρίου Δραγασάκη, δεν είναι λόγια δικά μου. Η ομιλία του είναι διαθέσιμη. Αυτοί που παράγουν πρέπει να στηριχτούν για να συνεχίσουν να παράγουν. Και από το προϊόν αυτών να στηριχτούν και αυτοί οι οποίοι πρέπει να στηριχτούν. Και σε αυτό είμαστε απολύτως σύμφωνοι. Έτσι.